πάμε σε ένα θέμα, μια πολύ σημαντική μελέτη, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιοποιήθηκαν και έχει αυτή η μελέτη την υπογραφή τριών επιστημόνων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ένας εξ αυτών είναι ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος, μας έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές μέσα την εκπομπή μας. Έχει τοποθετηθεί την καλησπέρα μας, κύριε Λαγουβάρδε. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μία έρευνα που έχει να κάνει με την αύξηση της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στο έδαφος. Σωστά. Σωστά. Τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα σας προβληματίζουν? Κοιτάξτε, καταρχάς να εξηγήσω γιατί κοιτάμε την ηλιακή ακτινοβολία. Μας ενδιαφέρει η ηλιακή ακτινοβολία γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και στη διαμόρφωση της θερμοκρασίας στο έδαφος. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, ειδικά όταν μιλάμε περιόδους κλιματικής αλλαγής. Αλλά φυσικά και για άλλες δράσεις και άλλες επιδράσεις που έχει, μάλλον, συγγνώμη, όπως για παράδειγμα στις καλλιέργειες, στα φυτά, στην παραγωγή ενέργειας που θα χρησιμοποιούμε για τα φωτοβολταϊκά. Αυτό που είδαμε και είναι αρκετά εντυπωσιακό, ότι ή το κάναμε στο επίπεδο Ευρώπης, το αναλύσαμε δεδομένα για όλη την Ευρώπη, είναι ότι είδαμε μια σημαντική αύξηση της ηλιακής ακτινοβολίας στα τελευταία 40 χρόνια, που φτάνει στο έδαφος, μια σταδιακή αύξησή της, την οποία χρόνο με τον χρόνο την ποσοτικοποιήσαμε μάλιστα. Και είδαμε ότι αυτή είναι κυρίως αρκετά μεγάλη σε περιοχές βορειότερα από εμάς, κυρίως περιοχές κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Στις νοτιότερες περιοχές, στις οποίες περιλαμβάνεται και η Ελλάδα και η Κρήτη, βέβαια, όλη η περιοχή του ελλαδικού χώρου και της Ανατολικής Μεσογείου γενικότερα, οι μεταβολές δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλες. Είναι αυξητικές, αλλά λίγο αυξητικές. Προφανώς όμως πάντα μας ενδιαφέρει, επειδή ο ήλιος είναι η κινητήριος δύναμη όλων των καιρικών φαινομένων που συμβαίνουν πάνω στον πλανήτη μας, μας ενδιαφέρει να δούμε και στις κοντινές μας περιοχές, όπως για παράδειγμα, όπως σας είπα, στις βορειότερες περιοχές, ναι, όπως συμβαίνει, γιατί η αλλαγή της ελληνικής ακτινοβολίας, αύξησή της ή μείωσή της σε κάποιες άλλες περιοχές, αν κυρίως αύξηση είδαμε, δημιουργεί και διαφορετικές συνθήκες για τα καιρικά συστήματα τα οποία δημιουργούνται και επομένως είναι κάτι που το λαμβάνουμε υπόψη μας. Κύριε Λαγουβάρδε, όταν κάνουμε μελέτη της κλιματικής αλλαγής. Αυτή η αύξηση πού οφείλεται, σε ποιους παράγοντες? Κοιτάξτε, σε ένα κομμάτι της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης οφείλεται κυρίως στη μείωση των νερούμενων σωματιδίων. Τα νερούμενα σωματίδια που είναι κυρίως από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, για παράδειγμα από καύσιμο των δασών ή από τη χρήση κακού υλικού για καύση, το οποίο συνέβαινε σε αρκετές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης στο παρελθόν, γιατί η μελέτη και τα τελευταία 40 χρόνια μειώθηκαν, με αποτέλεσμα να έχουμε λίγο καθαρότερο αέρα, να το πω έτσι, και επομένως περισσότερη ακτινοβολία να φτάνει στο έδαφος. Αυτό που είναι εντυπωσιακό, κοιτώντας και σε εποχές, είναι ότι εν αντιθέσει με όλες τις εποχές που αύξησε τις ηλιακές ακτινοβολίες στην περιοχή μας και στην Ελλάδα, βλέπουμε το φθινόπωρο μια ελαφρά μείωση, το οποίο οφείλεται, όπως αναλύσαμε, σε μεγαλύτερη ποσοστά νέφωσης. Δηλαδή, έχουμε μια αιμονή τα τελευταία τουλάχιστον 20-30 χρόνια, ναι, να έχουμε περισσότερες, να το πω έτσι, χοντρικά κακοκαιρίες, που είναι σε πιο έντονη νέφωση, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα περισσότερη ανέφεση, βέβαια, από την ηλιακή ακτινοβολία, αν το κοιτάξει κανείς την τάση, να δει μια ελαφρά μείωση το φθινόπωρο. Τους υπόλοιπους μήνες όμως ανεβαίνει, επομένως αυτή η μείωση το φθινόπωρο με την αύξηση που έχουμε στις άλλες εποχές οδηγεί για τη χώρα μας τουλάχιστον να είμαστε μια μικρή μεταβολή προς τα πάνω. Ηλιακή ακτινοβολία και κλιματική αλλαγή πώς συνδέονται? Κοιτάξτε, συνδέεται γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την κλιματική αλλαγή, να βλέπουμε την ηλιακή ακτινοβολία. Γιατί η ηλιακή ακτινοβολία είναι που προκαλεί όλα τα αποτελέσματα που βλέπουμε στο έδαφος, στη θερμοκρασία, στην κίνηση του συστημάτων, την εξάρτηση του νερού. Επομένως, από αυτό εξαρτάται πάρα πολλά πράγματα. Και γι' αυτό κοιτάξαμε την ηλιακή ακτινοβολία, είναι ένα βήμα πριν δούμε τις άλλες παραμέτρους. Αυτό που είπε για την μείωση του φθινόπωρου, το είδαμε και στην περιοχή μας, όπως σας είπα, τη μείωση του φθινοπώρου. Το βλέπουμε και στις βροχοπτώσεις. Έχουν αυξηθεί λίγο οι βροχές στη χώρα μας τα τελευταία 20 χρόνια και αυτό έχει έδειξε ότι συνεχίζουμε να έχουμε βροχές και πιθανόν και σε μεγαλύτερη ύψη, γιατί πιθανότατα, αυτό που βέβαια θέλει περαιτέρω διερεύνηση, τα συστήματα αυτά, τα καιρικά συστήματα εννοώ, να γίνονται λίγο πιο έντονα, να δίνουν εντονότερα φαινόμενα. Το έχουμε διαπιστώσει βέβαια και από τα αποτελέσματα το τελευταίο διάστημα. Αύξηση ηλιακής ακτινοβολίας στην καθημερινότητά μας, πρέπει να προσέξουμε κάτι? Αναφερθήκατε στον πρωτογενή τομέα, κάποιες επιπτώσεις που πιθανότατα να υπάρξουν. Όχι, δεν είναι. Ειδικά στην περιοχή μας, επειδή η αύξηση υπάρχει, αλλά είναι μικρή, δεν είναι κάτι το οποίο είναι ανησυχητικό. Σε άλλες περιοχές που βλέπουμε μια μεγάλη αύξηση, ναι, πιθανότατα αυτό να έχει κάποιες επιπτώσεις, όπως είπαμε, στον πρωτογενή τομέα, στην
παραγωγή ενέργεια, αυτό θα είναι θετικό βέβαια στην περίπτωση, γιατί έχουν περισσότερη ηλιοφάνεια και επομένως μεγαλύτερη παραγωγή ενέργεια από φωτοβολταϊκά όπου υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές. Είναι μια παράμετρο στο οποίο πρέπει να την παρακολουθούμε. Είναι πολύ σημαντική για να κατανοήσουμε όλο το σύστημα του κλίματος και της κλιματικής αλλαγής, γιατί αυτές οι αυξήσεις που έχουμε και δεν είναι όπως οι ίδιες παντού, σε κοντινές περιοχές εμάς, μπορεί να οδηγήσουν και σε αλλαγή και οδηγούν σίγουρα και σε σταδιακή αλλαγή και των συστημάτων που μας επηρεάζουν, των κεντρικών συστημάτων εννοώ, όπως δημιουργείται ένα βαρομετρικό χαμηλό ή ένας αντικυκλώνας. Και αυτό έχει ένα αποτέλεσμα βέβαια στον καιρό που βιώνουμε καθημερινά. Κύριε Λαγουβάρδε, τα συμπεράσματα δημοσιεύθηκαν. Σε ένα επιστημονικό περιοδικό, στο οποίο λέγεται Ατμόσφαιρα, είναι από τα καλύτερα περιοδικά στον χώρο μας. Αναλύσαμε δεδομένα 40 ετών, τα οποία τα λάβαμε από μια. Είναι πολύ πρόσφατα δεδομένα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από μια συγκεκριμένη υπηρεσία που λειτουργεί, σε πολύ υψηλή ανάλυση. Και η ίδια δεδομένα παίρνει ηλική ακτινοβολία έχουμε για τη θερμοκρασία, για τη βροχή, ναι, τα οποία αναλύουμε τώρα. Είναι επίσης πολύ σημαντικό, που φύγουμε την ηλική ακτινοβολία, που είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε, είναι να δούμε αν οι θερμοκρασίες και οι βροχές αυξάνονται τα τελευταία δεκαετία και στη χώρα μας. Ένα πρώτο συμπέρασμα, ναι, που έχουμε, ναι, δει, ναι, ναι, είναι ακόμα σε ένα πρώιμο στάδιο, είναι και οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, αυτό το διαπιστώνουμε δυστυχώς, το έχουμε καταλάβει όλοι μας. Περίπου 1-1,5 βαθμό τελευταία 20 ετία, αλλά παραδόξως φαίνεται να υπάρχει και αύξηση των βροχοπτώσεων. Αυτό είναι καλό, γιατί μιλάμε και ειδικά για τις νοτιότερες περιοχές της χώρας μας και στην Κρήτη για ερημοποίηση, τουλάχιστον αυτό δεν φαίνεται ακόμα. Θα συμβεί στο μέλλον, βέβαια, στις επόμενες δεκαετίες, είναι ένα ερωτηματικό, είναι λίγο δυσίωνα τα σενάρια, αλλά τουλάχιστον, και αυτό συγκρατήσουμε, ναι, ότι τουλάχιστον για τώρα φαίνεται να έχουμε μια ελαφρά αυξητική τάση των βροχοπτώσεων στη χώρα μας και επομένως και στην νοτιότητα και στην Κρήτη τα τελευταία 20-30 χρόνια. Εγώ θα σταθώ ότι αυτά τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα, η έρευνα, η μελέτη έχουν την υπογραφή Ελλήνων επιστημόνων. Ακριβώς. Και αμυγός Ελλήνων επιστημόνων. Ακριβώς. Αξιοποιώντας δεδομένα τα οποία έρχονται από το εξωτερικό, αλλά αυτή είναι η χρήση τους, ώστε να μπορούμε εμείς, οποιοδήποτε επιστήμονας, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης, να μπορεί να αναλύσει και να βγάζει τέτοια συμπεράσματα τα οποία πάνω στη μεγάλη συζήτηση που γίνεται για το κλίμα και την κλιματική αλλαγή, νομίζω ότι είναι σημαντικό να γίνεται. Κύριε Λαγουβάρδε, να σε ευχαριστήσω θερμά. Εγώ χάρηκα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,